Και θα πάμε να καλημερίσουμε έναν υπουργό πρώτης γραμμής που πριν από λίγο, πριν από κάμια 10 μέρες περίπου, έσωσε την κυβέρνηση με μια άμεση παρέμβασή του από μια ιστορία που πήγε να, για τις μάσκες. Ναι, που πήγε να γίνει πολύ προβληματική. Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός εσωτερικών, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και γενικά είχε σώσει και τη Νέα Δημοκρατία πολλές φορές και όταν ήταν επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού. Καλημέρα, κύριε υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή σεζόν. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν χρειάζονται, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς δεν λέμε καλά λόγια. Κάνουμε είμαι υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης. Εμείς λέμε τι κάνετε. Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και υλοποιώ την πολιτική του Πρωθυπουργού και της παράταξης. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι κακό να μιλάτε και μεταξύ σας οι Υπουργοί. Και ένας να βγαίνει άλλος το πρωί, άλλος. Επειδή είστε λοιπόν όλοι. Εμείς είμαστε μαζί σας. Είστε μιας κυβέρνησης. Όταν λοιπόν άλλος βγαίνει το πρωί, άλλος λέει το μεσημέρι και μετά το απόγευμα μπορεί να ξαναλλάξει, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Θα σας πω κάτι που θέλω να δώσετε προσοχή και το οποίο δεν υπεκφεύγει. Εντάξει, πάντως για τις μάσκες τη σώσατε την παρτίδα τώρα. Καθίστε να σας πω. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί κάτι. Το οποίο δεν έχει συνειδητοποιηθεί μερικές φορές και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα και σίγουρα από την κοινή γνώμη. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν υψηλές αυξημένες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, έχουν αυξημένες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την παιδεία. Και πιστεύω ότι στο μέλλον η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει και νέες αρμοδιότητες και στην παιδεία και στην υγεία. Mm-hmm. Άρα το θέμα της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών αφορούσε και αφορά σαφέστατα την αυτοδιοίκηση. Είχα γίνει κοινωνός, γιατί έχω διαρκή επικοινωνία με την Κεντρική Ένωση Δήμων και με πάρα πολλούς δημάρχους, όπως και με όλους τους περιφερειάρχες, της σκέψης ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, άρα και η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί mm-hmm. κατά αυτόν τον τρόπο. Και το αντισηπτικό στην ώρα του και σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μάσκα ταυτοχρόνως δεν είναι και ένα είδος που αφορά την ατομική υγεία και πρέπει ο καθένας να φροντίζει γι' αυτό, αλλά θέλαμε να υπογραμμίσουμε, μισό λεπτό, θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι υποστηρίζουμε την αυτοδιοίκηση στον ρόλο της να ανταποκριθεί σε αυτή την κοινωνική πολιτική. Η μάσκα είναι υποχρεωτική, γιατί είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού και κύριε Υπουργέ, κάνατε το αυτονόητο. Να τη δώσουμε δωρεάν. Κύριε Υπουργέ μου, κάνατε το αυτονόητο. Αυτό ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή, κακώς το συζητάμε και τώρα, από τη στιγμή που μπήκε. Έχουμε οικονομική. Δεν το λέω για εσάς, προσθέτω εγώ. Εσείς μας δίνετε απαντήσεις. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να βγει και να ξεκαθαριστεί το συγκεκριμένο θέμα, ότι το σώσατε. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνατε, έτσι πρέπει, με αυτή την οικονομική ανέχεια. Αυτό έλειπε τώρα, οι γονείς να επιβαρυνθούν και με ένα επιπλέον έξοδο, το οποίο λοιπόν, είναι ένα τώρα, έξοδο. Επειδή εκτός πάμε όμως στα θέματα μας. Η πολιτική της κυβέρνησης και αυτές είναι οι οδηγίες του Πρωθυπουργού μας. Λοιπόν, ωραία. Επειδή εκτός από Υπουργός Εσωτερικών είστε και κορυφαίο πολιτικό στέλεχος και με πολιτική σκέψη και εμπειρία, θα ήθελα να μας πείτε με βάση και τις χθεσινές ανακοινώσεις της Ελστάτ για την ύφεση, αν σας φοβίζει η τελική σούμα στο τέλος του χρόνου και αν θεωρείτε ότι τα δύσκολα, με δεδομένο ότι μπορεί να έχουμε και το εμβόλιο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, τα δύσκολα τελειώνουν εκεί στις αρχές με μέσα το 2021 ή και όλο το 2021 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, εν αντιθέσει με προβλέψεις που έλεγαν ότι το 2021 θα είναι χρονιά ανάκαμψης. Και κυρίως, κύριε Υπουργέ, να μας απαντήσετε στις ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης, ότι φτάσαμε σε αυτό το πολύ υψηλό 15,3 πόσο είναι η ύφεση, γιατί δεν ακολουθήσατε εμπροστοβαρές πρόγραμμα. Την απάντησή σας λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να είμαι σαφής. Οι δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι μεγάλες. Είναι αναμενόμενες, δεν ευνηδιάζουν κανέναν που παρακολουθεί με σοβαρότητα και σωστό τρόπο τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά και περιεκτικά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, έχουμε κρατήσει εφεδρίες, έχουμε πολεμοφόδια, έχουμε δυνάμεις να τα αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να μην αντιλαμβάνεται ότι η αιτία της πολύ μεγάλης ύφεσης είναι η πανδημία του κορονοϊού.
ρωτήστε όποιον θέλετε δίπλα σας, ακόμα και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί πάρα πολύ άσχημα από την υπόθεση της πανδημίας του κορονοϊού, όλοι έχουν συνείδηση ότι είναι αυτό. Αυτό είναι αληθές. Γιατί όμως ισχύει αυτό και γιατί κανείς από την αντιπολίτευση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα σοβαρά κάτι άλλο. Εδώ η υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έφτασαν στο προηγούμενο τρίμηνο στο μείον 30%. Τι συζητάμε τώρα, mm-hmm. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Έχει χτυπήσει και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, αν προσέξετε, οι αναμενόμενοι αριθμοί στην ετήσια ύφεση είναι λίγο πολύ παρόμοιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αποκλήσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες και δεν είναι αυτές το χρήσιμο. Πάμε τώρα στην πολιτική της κυβέρνησης. Καταρχήν, θα πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα στον κύριο Πρωθυπουργό να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο αναλυτικά το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας. Είχε προνοήσει. Είχε φτιάξει την Επιτροπή Πισαρίδη, η οποία έχει δώσει επιστημονική βάση σε μια σειρά αναλύσεις για τις αναγκαίες μεταβολές που πρέπει να υπάρξουν στην ελληνική οικονομία, γιατί η κρίση του κορονοϊού μας έδωσε μαθήματα τα οποία πρέπει πολύ γρήγορα να τα πάρουμε και να ανασυγκροτήσουμε μια σειρά τομείς και μια σειρά κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εκεί θα δείτε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο για την επαναφορά στην ανάπτυξη μέσα στο 2021. Η οποία φυσικά. Ναι, αλλά αυτό και θέλουν οι πολίτες, κύριε Υπουργέ, να το δουν και στην τσέπη τους, στην καθημερινότητά τους. Είναι πολύ ωραία. Και εγώ είμαι πολύ μαζί σας για αυτό το ολιστικό σχέδιο και τις μεταρρυθμίσεις και αυτό πάμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πώς αυτό να σας πω θα κάτι μετρήσει στην τσέπη ένα λεπτό τους. Πάμε τότε να σας πω κάτι που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει και μετράει στην τσέπη του. Mm-hmm. Έχετε υπόψη σας ότι έχουμε χαρίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ τέλη και πρόστιμα για την προηγούμενη πενταετία σε 1.800.000 συμπολίτες μας. Τα χαρίσατε, τι εννοείτε? Τα χαρίσαμε. Ήταν τέλη και πρόστιμα που έπρεπε να πληρωθούν πότε? Μάλιστα. Μέσα στο 20. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν το έχω. Για να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό, διότι ειλικρινά μένω εντυπωσιασμένος. Πώς ότι γίνεται σοβαρή δημόσια συζήτηση? Υπήρξε κάποια νομοθετική ρύθμιση? Πώς τα χαρίσαμε? Ναι, και πώς χαρίστηκαν? Τον Ιανουάριο θέλετε, ήρθαμε ναι και είπαμε το εξής. Mm-hmm. Υπάρχουν, όπως αποδείχθηκε, εκατομμύρια ακίνητα, τα οποία ενώ είναι δηλωμένα σωστά στο Ε9, mm-hmm, στους δήμους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ πληρώνουν για πολύ λιγότερα τετραγωνικά μέτρα δημοτικά, ναι, τέλη, με αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα προστίθενται με αυτούς που δήλωσαν τα χαμένα, ας πούμε, τετραγωνικά? Θα σας τα πω αμέσως, γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο? Δηλώστε τα, πηγαίνετε να τα δηλώσετε και για να μην ταλαιπωρήσετε στις ουρές, δηλώστε τα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και σας χαρίζονται τα τέλη και πρόστιμα της πενταετίας. Το κέρδος για το κράτος και για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι από εδώ και πέρα, αφού θα έχουν δηλωθεί σωστά, θα εισπράττονται και σωστά. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής τώρα που μιλάμε, 4 Σεπτεμβρίου, έχουν κάνει αυτή τη δήλωση 1.750.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Έχουν δηλωθεί πάνω από 37 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και αν υπολογίσετε με 2 περίπου ευρώ το τετραγωνικό δημοτικά τέλη, κάπου εκείνο ο μέσος όρος, mm-hmm, επί 5 χρόνια και 200% που είναι τα πρόστιμα της πενταετίας, mm-hmm, ξεπερνάμε το δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Συγγνώμη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Αυτά ελληνικό που σας δούνε στα ταμεία θέλω να μου πείτε. Μισό λεπτό, γιατί αυτά, κύριε Υπουργέ, Κοραή, μισό λεπτό για να είναι καταλάβω. Χρήματα, ένα λεπτό. Αυτά είναι χρήματα που θα έβγαιναν από την τσέπη των πολιτών. Βεβαίως. Άλλο θέλω να ρωτήσω και κάτι. Και τώρα αυτά τα χρήματα, ένα λεπτό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε για την κατανάλωση, σωστό, είτε για την αποταμίευση και την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Να παρακαλώ ρωτήσω κάτι για να το διευκρινίσουμε. Άρα όλοι αυτοί που έκαναν τη δήλωση που είπατε εσείς, από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σωστά με βάση τα τετραγωνικά. Ακριβώς. Απλώς τους χαρίζονται τα προηγούμενα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που θα έπρεπε να πληρώσουν, σωστά? Τέλη και πρόστιμα πενταετίας, τα οποία, επαναλαμβάνω, υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν που θα παίρνετε μετά, τώρα έτσι που ξεκαθαρίζει το τοπίο, έχετε λοιπόν τώρα μετρήσει. Πάμε λοιπόν τώρα στο από εδώ και πέρα. Και θα μπει στα ταμεία. Περισσότερα θα μπουν. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, βεβαίως το έχουμε υπολογίσει, ναι, θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επιπλέον. Επιπλέον. Μάλιστα.
Το οποίο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο βέβαια επιπλέον. Βέβαια είναι, απλώς κάποιοι θα τα πληρώνουν κι αυτά. Ναι, αλλά έπρεπε να τα πληρώνουν. Δεν έπρεπε. Η παρανομία, έχετε δίκιο. Έχετε κανονικά δίκιο. Δεν γίνεται κάποιοι μόνο να πληρώνουν. Να σας πω κάτι. Και είναι η απόδειξη μια συνενοχής την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πολίτες, δήμοι, κυβερνήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βάζουμε ένα τέλος στη συνενοχή και στην ενοχή και πηγαίνουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης. Πιο καθαρές, πιο έντιμες μας. Άρα κατά αυτή την έννοια θα βοηθηθεί και η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα. Προφανώς. Μάλιστα. Γιατί είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη χθες να ανακοινώνει ότι ενώ μέχρι πέρυσι η ΔΕΗ είχε χασούρα, φέτος έχει και κέρδη. Και αυτό είναι πολύ θετικό, όταν πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε ακόμα και για το θέμα χρεοκοπίας της ΔΕΗ. Ασφαλώς και είναι θετικό η ΔΕΗ να βελτιώνει αποφασιστικά την κατάσταση, γιατί είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Το νόμο που φέρνετε, προκειμένου να εξυγχρονίσετε, όπως λέτε, το νόμο πεπονεί σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΠ, δηλαδή τον τρόπο που θα προσλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μέλλον. Θέλω λίγο να μας δώσετε, μιλήσαμε και μαζί, μίλησα και με τον σύμβουλό σας, τον κύριο Κοντογιάννη, αλλά θέλω να μας πείτε σε τίτλους αυτό το ενδιαφέρον χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πώς το Μάιο θα καταθέτουν οι υπουργοί, πότε θα γίνονται οι προσλήψεις, αυτή τη διαδικασία θέλω. Και τι χρόνος κερδίζετε με αυτό το νόμο. Και ενδεχομένως να διαψεύσετε και την οποιαδήποτε κριτική που μπορεί να ακουστεί και να λέει ότι ο Θεοδωρικάκος πάει να καταργήσει το νόμο Πεπονή και να ξαναμπαίνουν πάλι από τα παράθυρα. Βέβαια. Έχουμε ερωτήσεις και γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, αλλά θα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτον, ο νόμος Πεπονή 2190. Ήταν ένας εξαιρετικός νόμος που έβαζε τέλος στο πελατειακό κράτος σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία για πάντα, προς τιμήν και του αείμνηστου Αναστάση Πεπονή, ενός ευπατρίδη πολιτικού που έπαιξε έναν πολύ ισχυρό μεταρρυθμιστικό ρόλο στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο νόμος Θεοδωρικάκου. Μισό λεπτό. Είμαστε 26 χρόνια μετά, είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και δεν μπορεί οι άνθρωποι στο ελληνικό δημόσιο να προσλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο που προσλαμβάνονταν τότε, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες του κρατικού μηχανισμού. Θα κρατήσουμε την αντικειμενικότητα του νόμου Πεπονή και πάμε να λύσουμε δύο θέματα. Πρώτον, να γίνονται γρήγορα οι προσλήψεις και όχι. Δηλαδή. Όχι, θα σας το πω αμέσως. Η κατάσταση σήμερα είναι ότι εξαγγέλλεται η πρόσληψη σήμερα και γίνεται σε δύο χρόνια. Αυτό δεν είναι αποδεκτό για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό κράτος. Θα πρέπει να γίνονται αμέσως. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Με την εκτεταμένη ψηφιοποίηση, που σημαίνει δεν θα χρειάζεται ο άλλος να πηγαίνει να φέρνει πέντε χαρτιά, πέντε πτυχία, βεβαιώσεις αριστερά-δεξιά, αλλά μπορεί το ΑΣΕΠ με τη διαλειτουργικότητα, με τις δημόσιες υπηρεσίες να τα βρίσκει όλα κατευθείαν αυτά τα χαρτιά, ούτως ώστε να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο. Δύο. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αξιοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Κοραή και κύριε Τάκη? Ότι δεν μπορεί να είναι προσόν ο βαθμός ενός πτυχίου, ενός πανεπιστημίου που δεν είναι αξιολογημένο, γιατί δεν είναι ίδια τα πανεπιστήμια μεταξύ τους, ή δεν είναι ίδιοι οι βαθμοί σε διαφορετικές περιόδους. Άλλο είναι να παίρνεις το πτυχίο το 2000, άλλο είναι να παίρνεις το πτυχίο το 2015 από διαφορετικό πανεπιστήμιο σε διαφορετικές συνθήκες. Το θέμα όμως είναι ποιος. Αφήστε με να το πω για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές σας και αμέσως μετά απαντώ σε ό,τι θέλετε. Ναι. Ποιος είναι ο μόνος δίκαιος τρόπος για να αποδειχθεί ότι κάποιος έχει γνώσεις κατάλληλες και σχετικές με τη θέση την οποία καλείται να στελεχώσει εάν προσληφθεί? Η γραπτή εξέταση. Να, όπου θα αποδεικνύει την γνώση του και την επαγγελματική του εμπειρία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Προσλαμβάνει το κράτος 10 στατιστικολόγους. Θέλει να προσλάβει 10 στατιστικολόγους. Θα πρέπει προφανώς όλοι να έχουν πτυχίο στατιστικής ή μαθηματικών. Αλλά το κριτήριο δεν μπορεί να είναι πότε πήρες το πτυχίο με ποιον βαθμό από διαφορετικά πανεπιστήμια. Όταν γίνει η πανελλήνια εξέταση για στατιστικολόγους σε κοινά θέματα με εξέταση κύρους ίδιου με των πανελλαδικών εξετάσεων που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας, εκεί αποδεικνύει ο καθένας τι ξέρει. Δεν υπάρχει πιο δίκαιος, αντικειμενικός και γρήγορος τρόπος. Αλλά να σας πω τώρα, λέτε εδώ οι δεξιότητες. Θα ομαδοποιείται, μισό λεπτό, θα ομαδοποιείται, ούτως ώστε να μην έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, να γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Και το τρίτο,
θα πειθαρχήσει έναν προγραμματισμό προσλήψεων που θα έχει κεντρικά το κράτος, καθώς μέσα από το ψηφιακό οργανόγραμμα θα μαζεύουμε τα αιτήματα, θα υπάρχει κάθε χρόνο συντονισμός, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών θα υποδεικνύει ποιες κάθε Μάιο θα γίνεται αυτό. Βεβαίως οι δημοσιονομικές δυνατότητες, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση το Σεπτέμβριο να κάνουμε έναν οριστικό προγραμματισμό. Μία σε τετραετή βάση και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Και ο διαγωνισμός πότε? Υπολογίζω με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει ότι ο πρώτος διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ, από το εξυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο ΑΣΕΠ, θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Άρα δηλαδή θα είναι ένα είδος πανελλαδικών εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ που θα μπαίνει κανείς πια στο δημόσιο μέσω αυτών των εξετάσεων. Θα υπάρχει, γιατί τώρα όσοι μας ακούνε αυτό θα πούνε, θα είναι σίγουρα διασφαλισμένες οι εξετάσεις ή μπορεί να μπαίνει καμιά λαθροχειρία? Και πώς θα είναι διασφαλισμένες? Αυτό που λέτε εδώ, διαβάζω το προφίλ των υποψηφίων μέσα από τεστ προσωπικότητας. Δεν νομίζω να είναι τύπο, ας πούμε, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, γιατί τα έχουμε δει αυτά, στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε με θετικές ιδέες και όχι με ένα πλεώνασμα καχυποψίας. Η απάντησή μου είναι σαφή και ξεκάθαρη. Το ελληνικό κράτος έχει αποδείξει ότι κάνει αντικειμενικές και αξιόπιστες πανελλήνιες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα κάνει αντικειμενική εξετάσεις? Μα γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μας το πείτε. Εμείς δεν λέμε ότι δεν μπορεί. Σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί αυτό είναι ένα κεκτημένο για την ελληνική δημοκρατία. Το ΑΣΕΠ έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και θα έχει περαιτέρω και αναβαθμισμένη δύναμη και ικανότητα για να κάνει αυτές τις διαδικασίες αντικειμενικά. Το ίδιο μοντέλο και όλη η λειτουργία των πανελλαδικών θα μεταφερθεί και στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αυτό μας λέτε. Ασφαλώς. Στις άδειες, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στον κορονοϊό που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, στις άδειες ειδικού σκοπού θα είστε κάπως ελαστικοί ή θα είναι αυστηρά τα κριτήρια? Δηλαδή έχει μία μαμά που το παιδί της δεν μπορεί να φοράει τη μάσκα, αρνείται. Ποια είναι η δική σας οδηγία στους γονείς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι? Αυτό που μου είπατε μόλις τώρα αφορά το παιδί, όχι τη μητέρα. Γιατί δηλαδή, αν το παιδί όμως πρέπει να μείνει στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να βάλει τη μάσκα, μόνο του θα μένει. Ένα λεπτό να είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η Επιτροπή των Ειδικών Λοιμοξιολόγων έχει ορίσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, ποια παιδιά πρέπει να μείνουν στο σπίτι και να μην πάνε στο σχολείο καθόλου. Οι γονείς, δημόσιοι υπάλληλοι αυτών των παιδιών, δίνουμε την λύση ότι θα έχουν τις εξής δυνατότητες. Λύση πρώτη, να εργαστούν με τηλεεργασία, εάν το επιτρέπει το αντικείμενό τους. Συνήθως άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε διευθύνσεις διοικητικού ή οικονομικού στο δημόσιο, είναι πολύ πιο εύκολο να απασχοληθούν με τηλεεργασία. Εναλλακτικά σε αυτό, δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν με μειωμένο ή εναλλακτικό ωράριο, προκειμένου να μην μένει καθόλου το παιδί μόνο του στο σπίτι, το οποίο μειωμένο ωράριο θα έρθει να αντικατασταθεί από πρόσθετη εργασία όταν μπει τέλος στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, προκειμένου να ισοφαριστεί η απώλεια του χαμένου εργάσιμου χρόνου. Μάλιστα. Άρα η αρχή μας ποια είναι? Στηρίζουμε την οικογένεια και ιδίως την οικογένεια που έχει παιδιά πιο ευάλωτα από υγειονομική άποψη, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να βρίσκονται κοντά στα παιδιά την ώρα που πρέπει. Ένα ερώτημα επίσης για το θέμα της πανδημίας, κύριε Υπουργέ. Αν τα πράγματα μέσα στο φθινόπωρο και εκεί προς το χειμώνα δυσκολέψουν πολύ από πλευράς κρουσμάτων, θα μπορούσε, όχι όλο το δημόσιο, η μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων να δουλεύουν με τηλεεργασία? Έχετε φτιάξει μια για τέτοια προοπτική? Ένα plan B. Για την τηλεεργασία έχω να σας πω τα εξής. Πρώτον, αποκτήσαμε θετική εμπειρία στην πρώτη φάση του κορονοϊού. Τι ποσοστό εργαζόταν με τηλεργασία, κύριε Υπουργέ? Ήταν 25-30%. Μάλιστα. Δεύτερον, επεξεργαζόμαστε τέτοια εναλλακτικά σενάρια τα οποία απευχόμεθα μεν, αλλά πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Και τρίτον, ετοιμαζόμαστε μέσα σε αυτό το εξάμηνο να θεσμοθετήσουμε την τηλεργασία. Συνεργαζόμαστε με την τεχνική βοήθεια της Expertise France, είναι η γαλλική τεχνική βοήθεια που υπάρχει στην χώρα σε θέματα διοίκησης, προκειμένου να πάρουμε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές σε αυτό το τομέα και τον τρόπο που θα είναι μετρήσιμα τα παραγόμενα αποτελέσματα της δουλειάς
με τηλεεργασία. Διότι σε όλα αυτά υπάρχουν εμπειρίες σημαντικές και από άλλες χώρες και θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Όχι με μείωση μισθών. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα δηλαδή μας λέτε ότι στην περίπτωση του δύσκολου σεναρίου πολλών κρουσμάτων και αύξησης σημαντικής είναι έτοιμο το δημόσιο για... το εναλλακτικό μας σενάριο, μάλιστα, όπως το λέμε. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα και κάτι τελευταίο. Ξέρουμε ότι δεν σας αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή την ακούω τις δύο τελευταίες εβδομάδες και επανέρχεται. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι αν έρθει το εμβόλιο και δουλέψει και τα πράγματα πάνε καλά και φαίνεται ότι την αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά την πανδημία, η κυβέρνηση μπορεί να μπει στον πειρασμό να πει: ορίστε, διαχειρίστηκα καλά τα εθνικά θέματα, διαχειρίστηκα καλά την πανδημία, ήρθε το εμβόλιο, το έφερα. Το κάνουμε, χαλαρώνουμε, πάμε τώρα σε εκλογές. Να σας πω κάτι. Είναι καταπληκτικό πως σε αυτή τη χώρα από εδώ το πάμε, από εκεί το φέρνουμε. Ό,τι και να συμβεί, σκεφτόμαστε πότε θα γίνονται εκλογές. Δεν υπάρχει, κύριε Τάκη, αυτό και κυρία Χωρέη. Δεν υπάρχει αυτό. Ακόμα και αν έχουμε το καλό σενάριο του τέλους της πανδημίας. Θα είμαστε ευτυχισμένοι να δούμε τη χώρα μας και γιατί όχι όλο τον κόσμο να βάζει τέλος στην υπόθεση αυτής της πανδημίας και η ανθρωπότητα να έχει βρει τα υγειονομικά εφόδια να αντιμετωπίσει δραστικά και αποτελεσματικά αυτή την κόλαση που μας απείλησε. Αυτό και θα είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι χωρίς να σκεφτόμαστε εκλογές. Είναι έξω από τη σκέψη μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπροστά του άλλα 2,5 χρόνια, 2 χρόνια και 10 μήνες, πόσοι βγαίνουν ακριβώς, να ολοκληρώσει την πρώτη τετραετία και με το καλό ο λαός να κρίνει το έργο μας και να ανανεώσει την εντολή του τότε, στο τέλος της τετραετίας. Και η τελευταία ερώτηση, μία πρόταση, γιατί εδώ η Χριστίνα μας λέει πρέπει να βγάλουμε διαφημίσεις και πού τις χρειαζόμαστε. Βλέπετε κάτι να κινείται στα εθνικά μας θέματα, να είστε αισιόδοξος από τη γερμανική πρωτοβουλία? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχουν επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο δράσεων στο εξωτερικό και υπάρχει μια σταθερή και ενιαία στρατηγική. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την πλευρά μας ότι θέλουμε διάλογο για ένα και μοναδικό θέμα, την υφαλοκρηπίδα και τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών. Προϋπόθεση αυτού του διαλόγου είναι η Τουρκία να βάλει τέλος στις προκλητικές και επιθετικές της ενέργειες και να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία και το ερευνητικό πλοίο από περιοχή που δεν ανήκει σε εκείνη. Λοιπόν, νομίζω ότι μας δώσατε... Αν αυτή η προϋπόθεση, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη. Μας δώσατε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Άλλωστε, πάντα μια συζήτηση μαζί σας βγάζει ειδήσεις, γιατί είστε παλιά καραβάνα στο να διαχειρίζεστε τα πολιτικά πράγματα. Αλλά είμαι νέος στην πολιτική, πάντα. Νέος στην πολιτική, σύμφωνοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Αλλά πολύ έμπειρος στην πολιτική επικοινωνία. Να λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα.